θέλω λίγο να φέρουμε σε πρώτο πλάνο τους εργαζομένους, πραγματικά, που ειδικά τις μέρες των γιορτών συνεχίζουν κανονικά τις εργασίες τους. Κυρίως ο κλάδος όπου καταγράφεται αυτό το φαινόμενο πιο έντονα είναι ο κλάδος της εστίασης. Και έχουμε βάλει και ένα τίτλο ότι η εστίαση αυτές τις μέρες κρατάει θερμοπύλες, δηλαδή δεν κλείνει ποτέ. Εργαζόμενοι πραγματικά, κυρίως νέοι που εργάζονται στην εστίαση, συνεχίζουν κανονικά και την παραμονή της πρωτοχρονιάς και παραμονή Χριστουγέννων και τα βράδια ξημερώματα για να μας εξυπηρετήσουν. Πάμε λίγο στην κυρία Κωνσταντίνου, την κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Καταστημάτων Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι η εστίαση έχει ανοίξει κανονικά όλες τις μηχανές της. Μακάρι να ξεχάσουμε αυτό που μας συνέβη τα προηγούμενα 2 χρόνια με κλειστά μαγαζιά, με αναστολή στους συνεργάτες μας, με σκοτεινούς δρόμους. Πιστεύω ότι έχουν ανέβει τζίρι. Κυρία Κωνσταντίνου, πάνε καλά τα πράγματα στο οικονομικό κομμάτι? Υπάρχει εξωστρέφεια. Οι καταναλωτές είναι έξω στους δρόμους. Δεν έχουν και απαγόρευση κυκλοφορίας. Ο κύκλος εργασιών δεν είναι σε θέση να σας πω ότι πήγε καλύτερα ή λιγότερο καλά από το 19 όταν περάσουν οι γιορτές. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι δεν θα καταναλώσουν πολύ. Ναι, δεν θα καταναλώσουν πολύ, γιατί είναι όλο και φτωχότεροι οι συμπατριώτες μας. Αλλά τουλάχιστον κινούνται τα μαγαζιά. Αυτό είναι σημαντικό. Αναφορικά τώρα με αυτό που λέμε ότι πραγματικά νέοι δεν σταματούν να εργάζονται, δεν υπάρχουν γιορτές για την εστίαση, ούτε παραμονές Χριστουγέννων, ούτε Πρωτοχρονιάς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος? Η δουλειά μας είναι να σας διασκεδάσουμε και να σας κάνουμε τη γιορτή. Από αυτό ζούμε. Οπότε αυτό που θα παρακαλούσα, εγώ τυχά να είμαι τρικαλινή, ήμουνα στα Τρίκαλα τα Χριστούγεννα. Είναι ασύλληπτων διαστάσεων η επισκεψιμότητα. Αυτό που θα παρακαλούσα στους φίλους καταναλωτές, μιας που είμαστε και σωματείο καταναλωτών, είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε ανθρώπινοι σε όλα μας. Είτε έχουμε χρήματα, είτε δεν έχουμε, είτε πρέπει να σερβιριστούμε γρήγορα, είτε είμαστε πολλοί και δεν χωράμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τα μέτρα, είμαστε υποχρεωμένοι να διασκεδάσουμε τους πάντες. Πιστεύω ότι η ευπρέπεια, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε στη λαχαναγορά, είτε στην εστίαση, η ευπρέπεια στη συμπεριφορά είναι αυτό που μπορεί να κάνει ισχυρούς τους ανθρώπους, ακόμα και όταν διεκδικούν κάτι καλύτερο. Οπότε συνιστώ ευπρέπεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο αντικαπνιστικός εφαρμόζεται? Ο αντικαπνιστικός εφαρμόζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ή το έχουμε ξεχάσει? Δεν το ξεχάσαμε καθόλου, γιατί είμαστε μια προσοδοφόρα πηγή εσόδων σε μια πολιτεία που έχει πολλούς νόμους και όχι ευνομία, όχι καλούς νόμους. Οπότε προάγει και την παραβατική συμπεριφορά. Εμείς δεν ξεχάσαμε τίποτα, γιατί μας το θυμίζει κάθε φορά ένα πρόστιμο. Και με 5 πρόστιμα, με 5 υποτροπές στον αντικαπνιστικό, η επιχείρηση μας κλείνει. Εμείς σαν Πασκευή, σαν σωματείο, κάναμε και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητήσαμε κάποιες εξαιρέσεις. Δεν, στο εστιατόριο που θα πάνε παιδάκια, δεν θα καπνίσει κανείς μέσα. Στο καφέ δεν θα καπνίσει κανείς μέσα. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι χώροι, όπως είναι το Αργυλάδικο ή το κέντρο διασκέδασης, που θα έπρεπε να έχουν ειδικούς χώρους που φιλοξενούν τους καπνιστές πελάτες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Κωνσταντίνου, για την τοποθέτησή σας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Ευχαριστώ. Εύχομαι υγεία σε όλους και να παραμείνουν ανθρώπινοι σε ό,τι και αν κάνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεχωριστή προτροπή και ευχή σας. Να είστε καλά.